Πάμε ξανά στην Ελισάβετ Γεωργίου. Το λιμάνι είναι ένας τόπος που θέλουμε όλοι μας να είμαστε, ειδικά αυτό το καυτό διήμερο. Και μάλιστα να ανέβουμε στο καράβι και να φύγουμε για κάπου πιο δροσερά. Τι έχουμε, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Και τελικά δεν ξέρω αν θέλουμε να είμαστε στο λιμάνι αυτές τις δύο μέρες. Γιατί η ώρα είναι 5 και 16, ναι, και έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Τι λες? Νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον τρομακτικό. Πάμε για πολύ ζεστά είναι σήμερα. Πολύ νωρίς. Πάμε για πολύ ζέστη σήμερα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θυμάστε ότι χθες περίπου την ίδια ώρα σας είπα ότι έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Τώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες ώρες τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Ακριβώς. Και χθες 7 η ώρα ήταν 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είναι μόλις 5 και 17. Δεν έχει βγει ακόμα ο ήλιος. Έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τις επόμενες ώρες. Να σας πω ότι το ΕΚΑΠ απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες αυτές τις δύο μέρες, που αναμένεται να είναι και οι πιο ζεστές της εβδομάδας, που θα κορυφωθεί η θερμοκρασία, να καλούν το 166 μόνο όταν είναι πραγματική ανάγκη, γιατί και αυτοί ανησυχούν ότι ενδεχομένως έχουν περισσότερα περιστατικά. Η ζέστη προκαλεί πολλά προβλήματα, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες που καλούνται να προσέχουν πολύ περισσότερο. Έχουν, είπαμε, τη διευκόλυνση του ευέλικτου ωραρίου και της τηλεργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπου δεν είναι εφικτό η τηλεργασία, ειδικά για τον δημόσιο τομέα, δικαιούνται ειδική άδεια για αυτές τις δύο πολύ ζεστές μέρες. Έχουμε και κάποιες διευκολύνσεις στο ωράριο όσο αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην πηγαίνει και ο κόσμος και να ταλαιπωρείται, να μην βγαίνουν έξω άσκοπα. Να σας πω ότι έχουν ανοίξει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, πολλές κλιματιζόμενες αίθουσες στους δήμους, οπότε ο κάθε ένας που θέλει να βρεθεί σε κάποια κλιματιζόμενη αίθουσα, νομίζω είναι και καλύτερο να βρεθούν μαζικά σε κάποια κλιματιζόμενη αίθουσα παρά να ανοίγει ο καθένας το κλιματιστικό στο σπίτι του, και για οικονομικούς λόγους αλλά και για το ενεργειακό αποτύπωμα. Είδαμε ότι συναντιούνται σε αυτές τις κλιματιζόμενες αίθουσες και φυσικά για την παρέα, να μην παραμένουν μόνοι τους. Όπως λένε και οι γιατροί, συνεχίζουμε να πίνουμε πάρα πολλά νερά, μικρά συχνά γεύματα, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις, και ψάχνουμε πάντα για σκιερό μέρος. Και φυσικά δεν καλούμε το ΕΚΑΒ αν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη, γιατί ενδεχομένως στερήσουμε κάποιο φόρο από κάποιον που το χρειάζεται. Είναι μεγάλος. Έχεις δίκιο, Ελισάβετ μου. Όπως επίσης δεν είμαστε και πολύ προσεκτικοί να μην κάψουμε τα μηχανήματα. Το air-condition θέλει να είναι 12 με 15 βαθμούς πιο κάτω από όσο είναι η εξωτερική θερμοκρασία. Θα την κάνει τη δουλειά του, θα προσφέρει τη δροσιά του. Εάν το παραπιέσουμε, θα το κάψουμε το μηχάνημα και δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα βρεθούμε μάλιστα και σε περιπέτειες. Καλημέρα, Ελισάβετ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.